Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γανωτή. Τηλεφωνικά την κυρία Γανωτή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γανωτή. Καλημέρα σας. Πρόεδρος της Άνιμα. Τι έγινε λοιπόν, κυρία Γανωτή, στη λίμνη Μπελέτσι? Είχαμε μία πάπια. Είχαμε μία πρωτοφανή καταρχήν κινητοποίηση στο Facebook και στα μέσα μαζικής δικτύωσης για μία πάπια, όντως κατοικίδια πάπια, όχι άγριο πουλί, γιατί έχει τέτοιες πάπιες εκεί στη λίμνη αυτή, η οποία είχε παγιδευτεί, είχε παγιδεύσει το ράμφος της μέσα σε ένα κουτάκι υπόλοιμα κουτακιού κοκακόλας. Και οπότε τι... Ναι, και τι έγινε? Αυτό το ζώο, επειδή όμως είχε κατά τα άλλα όλες τις δυνάμεις ακόμα, δεν μπορούσε να συλληφθεί εύκολα, γιατί κολυμπούσε και πήγαινε βαθιά. Mm-hmm. Είχαν πάει εκεί πέρα από τη φιλοζωική, από ένα σύλλογο φιλοζωικό του Αγίου Στεφάνου, πολύ δραστήρια τα παιδιά. Κάτσανε μια μέρα ολόκληρη, προσπαθούσαν να το πιάσουν. Η αλήθεια είναι ότι ζητήσαν βοήθεια από Δήμο Δασαρχείο, δεν βρήκαν άκρη πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα μπόρεσε με την εμάξια, την πυροσβεστική, μπήκαν μέσα βάρκες. Δεν ξέρω, ίσως έχετε δει κάποιες φωτογραφίες που έχουν ανέβει. Ναι, έχουμε δει, ναι. Και συνελήφθη το ζώο, το οποίο ήρθε στην Άνιμα. Αφαιρέσαμε το κουτάκι, έχει μια σοβαρή πληγή, η οποία όμως πιστεύω ότι θα επουλωθεί σύντομα, με αντιβίωση και αντιφλεγμονώδη. Άρα είναι καλά το ζώο. Το ζώο είναι καλά, αλλά αυτό είναι και μια ιστορία από την οποία μπορούμε να βγάλουμε και κάνα δύο συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι έχουμε γεμίσει τον κόσμο παγίδες. Πάρα πολύ συχνά έχουμε παγιδευμένα ζώα. Αυτό με, οι μάσκες είναι επίσης μεγάλη παγίδα. Να ξέρετε και να ξέρουμε όλοι ότι καλό θα ήταν να κόβουμε τα κορδονάκια όταν τις πετάμε. Γιατί πολύ συχνά έχουμε φωτογραφίες και περιστατικά με ζώα τα οποία έχουν περάσει το κεφάλι τους μέσα από μια μάσκα. Είναι μεγάλο πρόβλημα τα σκουπίδια που πετάμε. Πρέπει να προσέχουμε πολύ και τη φύση γύρω μας και να την προσέχουμε τη φύση, ναι, άγρια ζωή. Κυρία Γανωτή, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.